Coach, μια προσπάθεια μεγάλη γίνεται στον Ηρόδοτο, μια νέα αρχή μπορούμε να πούμε, με την ομάδα να έχει τα αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα και αυτό ουσιαστικά να μπορούμε να το θεωρούμε και ως προϊόν της καλής δουλειάς που γίνεται και των πολύ καλών εγκαταστάσεων που βλέπουμε πλέον ότι έχει ο σύλλογος. Η αλήθεια είναι ότι οι εγκαταστάσεις είναι ένα από τα τούτους συλλόγους σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους. Έχουμε την πολυτέλεια, αν θέλετε, να έχουμε δύο κλειστά γήπεδα, μια κεντρική σάλα και το γήπεδο που βλέπετε εδώ, που είναι το βοηθητικό, το TOL, το οποίο μας προφυλάσσει τόσο τους προπονητές αλλά και τα παιδιά από τις καιρικές συνθήκες. Όποτε υπάρχει βροχή, χιόνι ή οτιδήποτε άλλο, εμείς κάνουμε την προπόνηση μας κανονικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνουμε και κυρίως το απολαμβάνουν τα παιδιά. Για την καλή δουλειά που είπατε, νομίζω ότι είναι μια καινούργια προσπάθεια που ξεκίνησε κυρίως, θα έλεγα, από πέρσι. Με μια νέα διοίκηση, με τον Γιάννη Πρωτογεράκη ως πρόεδρο και με μια παρακαταθήκη που άφησε ένας άλλος προπονητής που ήταν πριν από μένα εδώ, ο Σπύρος Γκοργόλης από την Πάτρα, ο οποίος μαζί με τον Μιχάλη τον Σταματάκη, τον συνεργάτη μου, φέτος πήραν το πρωτάθλημα του εφηβικού. Αυτό το μικρό βήμα ήταν το έννευσμα ίσως για να ακολουθήσει και η συνέχεια. Μιχάλη, σίγουρα για τον Ηρόδοτο είναι μια ακόμα χρονιά που γίνεται σκληρή δουλειά και στην ανδρική ομάδα και στα τμήματα υποδομής και όπως τα λέγαμε και με τον coach πριν, η δουλειά αυτή φέρνει και αποτελέσματα. Σίγουρα, όταν δουλεύεις ανταμείβεσαι. Όσον αφορά το κομμάτι του αντρικού, εμείς ξεκινήσαμε ουσιαστικά να δουλεύουμε από πέρυσι το καλοκαίρι. Μόλις κλείσαμε τις κινήσεις που θέλαμε να κάνουμε, που πετύχαμε φέτος να κλείσουμε σχεδόν όλους τους παίκτες που μας ενδιαφέρανε, η ομάδα ξεκίνησε να δουλεύει. Κάναμε μια παύση 20 του Ιούλη μέχρι 20 Αυγούστου και μετά συνεχίσαμε τη δουλειά από εκεί που είχαμε μείνει. Και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Όλο αυτό που έχει γίνει φαίνεται. Και ένα συνδυασμός θετικών αποτελεσμάτων με παιδιά από το εφηβικό που μπαίνουν στην πρώτη ομάδα είναι το ιδανικό. Σίγουρα. Όταν βλέπεις, όταν έχεις μια καλή ομάδα, φέτος έχουμε μια καλή ομάδα, και μέσα σε αυτή την ομάδα βλέπεις παιδιά τα οποία είναι από τα τμήματα υποδομής, είναι παιδιά του συλλόγου, να παίρνουν χρόνο και να έχουν το δικό τους ρόλο σε μια αντρική ομάδα, αυτό είναι το ιδανικότερο για ένα σύλλογο πιστεύω. Γιατί εντάξει, βλέπουμε, ειδικά στην Κρήτη, βλέπουμε ομάδες που δεν πιστεύουν τα δικά τους παιδιά. Βλέπουμε παιδιά που δεν παίζουν, μετά τελειώνουν τα εφηβικά και δεν παίζουν.